Κάθε σήμερα εδώ με αποφάσεις πολλών φοιτητικών συλλόγων, μεταξύ των οποίων ο Σύλλογος του Φυσικού, τον ΤΕΦΑ, του ΜΜΕ, ψυχολογικού, φαρμακευτικής, την ιατρικής, βιολογικού, η συνέλευση φοιτητών του ΠΑΜΑΤ, ο Σύλλογος των Εστιακών Φοιτητών και άλλοι αγωνιστές από πολλούς φοιτητικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου σε μια τόσο κρίσιμη φάση όσο η σημερινή, να δώσω μια πάρα πολύ καλή απάντηση και στην κυβέρνηση, αλλά και όσο εξυπηρετεί με την πολιτική τους, των μεγάλους δηλαδή μονοπωλιακούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι έχουν βάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανάπτυξη τη δικιά τους, την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, να τσακίζουν τις γέννες τους σπουδές και ζωή. Μιλάει για μια περίοδο την οποία η κυβέρνηση για λογαριασμού του κεφαλαίου ακόμα πιο επιθετικά προωθεί τους σχεδιασμούς τους. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που βρίσκονται στα σκαριά τα νέα αναπτυξιακά μας σχέδια, το οποίο ψηφίζεται σήμερα και διαλύει τις κρατικές συμβάσεις εργασίας. Έχει να βάλει χέρι και στο εργατικό κίνημα και στο επιθετικό σε μια συνέχεια, όπως έχουν ήδη ψελίσει κάπου ή μάλλον διακηρύξει ήδη, ότι θα προσπαθήσουν με νέο νομοσχέδιο στη συνέχεια να περάσουν. Μια περίοδο που ετείνονται οι προσπάθειές τους κάπως να ξεκαθαρίσουν το ποιοι δεν έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν, ενισχύουν δηλαδή με πάρα πολλούς τρόπους τους ταξικούς φραγμούς, είτε με τις εγγραφές της επικείμενης των ίσιν δύο φοιτητών, οι οποίες ήδη θα νομοθετηθούν, είτε με το κλείσιμο της τρόφιας, για παράδειγμα, των εισακτέων φοιτητών στην ανώτατη εκπαίδευση, με την ενίσχυση των ταξικών φραγμών που προκύπτουν μάλλον και από τη διάλυση των νομών της φοιτητικής μέρημνας, όπως για παράδειγμα οι εστίες, που όλο και λιγότερους φοιτητές δίνονται τέλος πάντων να φιλοξενήσουν. Άρα μιλάμε για μια περίοδο που εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο πλέον το σχέδιο της αστικής τάξης της χώρας μας συνολικά, να στρέψει περισσότερους από εμάς στην τεχνικοπαγγελματική εκπαίδευση, σε άλλους τέλος πάντων τομείς μαθητείας κατάρτισης ή τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο να κατηγοριοποιήσει εμάς και τα πτυχία μας, να διαμορφώσει ένα τεράστιο μοσαϊκό από φύτων διαφορετικών κατηγοριών και διασπασμένων. Άρα, με λίγα λόγια, με διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα ο καθένας, συμπιέζοντας όμως τα δικαιώματα τελικά άλλων προς τα κάτω, και αυτό ακριβώς εξυπηρετεί και η τελευταία εξέλιξη τώρα με τα ιδιωτικά κολέγια και την εξίσωση των πτυχίων τους με τα δικά μας. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που χίλια δύο τέτοια μέτρα αποδεικνύουν ακριβώς το ότι έχει βαρθεί η κυβέρνηση να ικανοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο την πολιτική που λέει ότι όλο και λιγότερο θα σπουδάσουμε σήμερα και όσοι σπουδάζουμε θα σπουδάζουμε σε ένα πανεπιστήμιο που μας θέλει ακριβούς πελάτες για να είμαστε αύριο μεθαύριο όμως και πάνθυνοι εργάτες. Είναι εδώ επειδή μιλάμε για το πρώτο πανεπιστήμιο πάνθυνο επιστημονικό και τέλος πάντων προσωπικό που θα στελεχώσει αυτές τις θέσεις της σημερινής ανάγκης που διαμορφώνει στην αγορά εργασίας. Εμείς εδώ με τη σειρά μας ερχόμαστε να διαδηλώσουμε ότι δεν θα μείνουμε πλέον στην άμυνα, ούτε μάλλον στην αναμονή, αλλά περνάμε σήμερα, όπως το επιτάζει η καθημερινότητα και η ανάγκη, σε πιο επιθετικές μορφές όπως η σημερινή, στον αποκλεισμό δηλαδή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να διαδηλώσουμε πως κόντρα στα επιχειρηματικά κέρδη, κόντρα στις κυβερνήσεις και όσοι το εξυπηρετούν, εμείς θα αντιπαρατεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τον καλύτερο τρόπο να οργανώσουμε τον αγώνα μας, αγώνα ουσιαστικά σύγκρουσης και ρήξης με αυτά τα σχέδια, για να διεκδικήσουμε όσο σήμερα δικαιούμαστε και έχουμε ανάγκη. Το πανεπιστήμιο δηλαδή που θα πολύ ολοκληρωμένο να μας μορφώνει, που θα μας δίνει πτυχία ένα επιστημονικό αντικείμενο και θα είναι αυτό μοναδική προϋπόθεση για δουλειά, που θα διασφαλίζει τέλος πάντων μια αξιοπρεπή σπουδή, καταρχήν εργασία αύριο μεθαύριο και τελικά ζωή. Με αυτή την έννοια προκύπτει μια ανάγκη, όπως και συμβαίνει σε πάρα πολλούς φοιτητικούς λόγους από την Ελλάδα, για πανελλαδικό συντονισμό των δράσεων, της συζήτησης, του προβληματισμού, αλλά και τελικά αγωνιστικών αποφάσεων και κινητοποιήσεων, οι οποίες το επόμενο διάστημα μάλλον μπορούν να κλιμακώσουν το δικό μας όντως σχέδιο αντεπίθεσης, να βάλουν από τη μια εμπόδια αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο για συνολικές διεκδικήσεις για να βάλουν συνολικά των σπουδών μας.